από το βιβλίο πρώτη Τιμοθέου, δηλαδή Αποστόλου Παύλου, η πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, και τρίτο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο, σελίδα 1051. Πιστός ο λόγος. Εάν τη ωραίγεται επισκοπή, καλών έργων επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά επιικής άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλός τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μεταπάσης εμνότητος, διότι εάν της δεν εξεύρυνε κυβερνά τον εαυτού οίκον, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού, να μην είναι νεοκατήχητος, για να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξω θερμαρτυρίαν καλήν, για να μην πέσει εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. Η διάκονη ως αυτός πρέπει να είναι σεμνή, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη εις πολλήν ίνων, ουχή εσχροκερδής, έχονται στο μυστήριον της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως, και ούτε ιδέας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Οι γυναίκες ως αυτός, σεμνέ, ουχή κατάλληλη εγκρατής, πιστέ κατά πάντα. Η διάκονη ας είναι μιας γυναικός άντρας, κυβερνώντας καλώς τα εαυτού τέκνα, τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών, διότι καλώς διακονίσαντες αποκτώσει εις εαυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστην της εις των Ιησούν Χριστών. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έλθω προς ταχύτερον, αλλά εάν βραδίνω, δια να εξεύεις προς πρέπει να πολιτεύεσαι το οίκο του Θεού ώστις, είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της ελιθίας. Και αντιρρήτω στο μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνισε αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη και επιστεύθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αμήν. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν του Ιησού Χριστού υπάρχουν, όπως έχουμε πει στα προηγούμενα μας μαθήματα με τη χάρη του Χριστού, υπάρχουν οι διακονίες που δίνει ο Χριστός, υπάρχουν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιου όμως, εκτός από τα χαρίσματα, θέτει μέσα στην Εκκλησία και τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι δεν διοικούν την Εκκλησία, δεν κυβερνάνε την Εκκλησία, αλλά επιμελούνται τις ψυχές των πιστών. Άλλο κυβερνώ και διοικώ, γιατί κυβερνήτης και διοικητής είναι ο Χριστός και το Πνεύμα του Άγιο. Οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι επιμελούνται στα πνευματικά τους αδελφούς της Εκκλησίας και οι διάκονοι επιμελούνται στα υλικά, πάλι την Εκκλησία, υπηρετώντας κατά αυτόν τον τρόπο τον Θεό, υπηρετώντας κατά αυτόν τον τρόπο το Λόγο του Θεού και υπηρετώντας κατά αυτόν τον τρόπο και την Εκκλησία που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Τους πρεσβυτέρους ο Θεός τους εκλέγει και η εκλογή γίνεται, αδελφοί αγαπητοί, πρώτον από τις προϋποθέσεις που θέτει ο Θεός για να έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, άντρας, ο κάθε άντρας να έχει τη δυνατότητα να μπορούν να τον εκλέξουν και θα δούμε πως γίνεται η εκλογή τον πρεσβυτέρο, να τον εκλέξουν να υπηρετήσει την Εκκλησία σαν πρεσβύτερος. Υπάρχουν τα ουσιαστικά και τα τυπικά προσόντα, αν και όλα είναι ουσιαστικά. Γιατί λέω ουσιαστικά? Γιατί τα λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, να είναι παντρεμένος, να μην έχει κανένα μόμο, να μην έχει παντρευτεί δύο φορές, να μην έχει η γυναίκα του παντρευτεί δύο φορές, να είναι όλα ευσχημόνως και κατά τάξη. Επιπλέον τα παιδιά πρέπει να είναι πιστά. Όταν είναι μικρά, όπως λέει η Γραφή, πρέπει να είναι εις υποταγήν μεταπάσης εμνότητος. Όταν είναι μεγάλα τα παιδιά, τότε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στον Τιμόθεο, στον Τίτο, συγγνώμη, πρέπει να είναι πιστά, μη κατηγορούμενα, ως άσωτα ή ανυπότακτα. Όσο είναι λοιπόν μικρά τα παιδιά των πρεσβυτέρων, πρέπει να είναι εις υποταγή στους γονείς, μεταπάσης εμνότητος. Όταν μεγαλώσουν, πρέπει να είναι πιστά, μη κατηγορούμενα, ως άσωτα ή ανυπότακτα. Και όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, ισχύει αυτό, βέβαια.
και παππούς να είναι ο πρεσβύτερος, για να εκτελεί την υποχρέωσή του σαν πρεσβύτερος και τα χρέη του σαν πρεσβύτερος, πρέπει τα παιδιά του να είναι πιστά. Και πρέπει απαραίτητος να έχει παιδιά. Μπορεί να γίνει ένας αδελφός μας πρεσβύτερος αν δεν έχει παιδιά? Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν έχει δοκιμαστεί από αυτή τη σκοπιά, από τη σκοπιά του πατρός, του πατέρα, που πρέπει να κυβερνάει τον εαυτού οίκον με αποτέλεσμα καλό, για να μπορεί να επιμελείται και την Εκκλησία του Χριστού. Άρα δεν μπορεί να είναι ανήπαντρος, δεν μπορεί να είναι χείρος και δεν μπορεί να είναι άνθρωπος χωρίς παιδιά. Και επιπλέον δεν μπορεί να είναι άνθρωπος ο οποίος έχει παντρευτεί δεύτερη φορά ή τρίτη φορά, ή και η γυναίκα του να έχει παντρευτεί και δεύτερη και τρίτη φορά. Όμως το μάθημά μας σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι για τους πρεσβυτέρους και για τους διακόνους, είναι για όλους τους αδελφούς μας. Για όλους μας δηλαδή. Για όλους τους αδελφούς μας, για όλους μας. Περασμένη φορά μιλήσαμε για τις αδελφές μας. Τώρα θα μιλήσουμε τη χάρη του Χριστού για τους αδελφούς μας. Για τους άντρες μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός θέτει βέβαια, όπως είπαμε, πρεσβυτέρους με ορισμένα προσόντα. Τα προσόντα όμως αυτά πρέπει να τα έχουμε όλοι μας. Και δεν εννοώ την οικογενειακή κατάσταση, αλλά εννοώ τα χαρακτηριστικά του καλού χριστιανού. Γιατί ο πρεσβύτερος πρέπει να είναι απαραίτητος καλός χριστιανός και να έχει μία καλή πνευματική πορεία μέσα στην Εκκλησία. Μία πνευματική εικόνα που να αρέσει στο Θεό μέσα στην Εκκλησία. Άρα πρέπει να είναι πρώτον καλός αδελφός, πρέπει να είναι δεύτερον καλός σύζυγος, αν είναι παντρεμένος, καλός πατέρας, αν έχει παιδιά, και να έχει και την όρεξη να εργάζεται, όχι σαν πρεσβύτερος που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, θα δούμε, να μην το παρεξηγήσουμε, αλλά να εργάζεται όπως ο πρεσβύτερος. Γιατί όταν παλιώνει ένας αδελφός, περνάνε τα χρόνια, έχει την εμπειρία που μπορεί να επιμελείται τις ψυχές με τη σοφία που ο Θεός του δίνει. Άρα λοιπόν σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα δούμε τον καλό χριστιανό. Τον καλό χριστιανό, καλός επαγγελματίας, σε όλες τις περιστάσεις της ζωής του. Πρέπει να είναι καλός επαγγελματίας, καλός οικογενειάρχης, καλός πατέρας, καλός αδελφός, καλός φίλος, καλός γείτονας. Όλα με τη χάρη του Χριστού θα προσπαθήσουμε να τα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι λοιπόν να είσαι μόνο πρεσβύτερος. Καλόν είναι, δεν είναι μέσα στην Εκκλησία όλοι οι πρεσβύτεροι ή διάκονοι, αλλά μέσα στην Εκκλησία είναι όλοι καλοί αδελφοί. Και εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί αγαπητοί, είναι να υπηρετούμε έτσι πως θέλει ο Θεός τον Κύριο και την Εκκλησία, για να, με καρπό πολύ, για να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Άλλωστε το έργο του πρεσβυτέρου δεν είναι αξίωμα, δεν είναι θέσεις μέσα στην Εκκλησία. Λέει η Γραφή, εάν τη σωρέγεται επισκοπή, καλών έργων επιθυμεί. Είναι κάποιο έργο, κάποια υπηρεσία, κάποια δουλεία. Ο χριστιανός λοιπόν, ο αδελφός χριστιανός, ο κάθε ένας από μας πρέπει να είναι άμεμπτος, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, όλοι μας. Κόσμιος, διδακτικός, σόφρον, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά αντιθέτως να είναι επίοικης, άμαχος, να μην μάχεται ο δούλος του Θεού, αφιλάργυρος. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά, αδερφοί αγαπητοί, που τα θέλει ο Θεός. Και δεν είναι για τους πρεσβυτέρους, είναι για όλους μας. Έτσι είναι, αυτός είναι ο καλός χριστιανός. Άλλωστε και ο Παύλος το λέει, μιμήστε το πολίτευμα των προεστώτων σας. Βεβαίως πρέπει να είναι έτσι ο πρεσβύτερος. Αλλά ο πρεσβύτερος είναι η εικόνα μέσα στην Εκκλησία, που πρέπει όλοι να μοιάζουμε. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εικόνα του Χριστού.
όπως ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Θα πρέπει βέβαια, για να προχωρήσουμε λίγο στο πρεσβύτερο, να έχει δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι επικίνδυνα εάν δεν τα έχει. Να μην είναι νεοκατήχητος, δια να μην υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου, που σημαίνει ότι ένας νέος αδελφός δεν μπορεί να γίνει πρεσβύτερος, έστω και αν έχει όλα τα προσόντα, γιατί κινδυνεύει ο ίδιος. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Κινδυνεύει να υπερηφανευτεί. Κινδυνεύει να πέσει στην καταδίκη του διαβόλου, που σημαίνει και ο νέος αδελφός δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν πρεσβύτερος, δηλαδή να επιμελείται νεότερους αδελφούς ή τους αδελφούς γενικά. Ο νέος, μάλιστα λέει στον Απόστολο Πέτρο, ο Απόστολος Πέτρος, οι νέοι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. Οι νεότεροι, λέει μάλιστα, να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους, σε ηλικία πρεσβυτέρους. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν ο νέος πρέπει να μένει όσο γίνεται πιο ήσυχος και πιο ταπεινός, αν και όλοι μας πρέπει. Αλλά γιατί εννοώ, δεν πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες, θα κάνει λάθη, θα κάνει ζημιές, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Πρέπει να δοκιμαστεί και να δοκιμαστεί όχι από τους άλλους με κίνδυνο να απογοητευτεί, αλλά πρέπει καθένας από εμάς να δοκιμάζει τον εαυτό του. Να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας και να ερευνούμε τον εαυτό μας, αν τα αποτελέσματά μας, αν η ζωή μας έχει καλά αποτελέσματα, αν τα αποτελέσματα της ζωής μας είναι καλά. Απαραίτητη προϋπόθεση να διακρίνω τον εαυτό μου. Πρώτον, ο κάθε άντρας και οι αδελφές βέβαια, αλλά τώρα σήμερα μιλάμε για τους άντρες, να διακρίνουμε τον εαυτό μας πρώτον μπροστά στο Λόγο του Θεού, εάν σαν καθρέφτης, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε σύμφωνοι με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεύτερον, να διακρίνουμε τον εαυτό μας, αδελφοί αγαπητοί, εάν οικοδομούμε. Αν οικοδομείς μέσα στην Εκκλησία ή γκρεμίζεις. Αν δίνεις χαρά στους αδελφούς, λείπει. Μην αφήσεις να το δουν οι άλλοι, γιατί δεν θα είναι καλή μαρτυρία. Εμείς θα το βλέπουμε. Και όταν βλέπουμε ότι με αυτή τη συμπεριφορά μας οικοδομούμε, να προχωράμε. Όταν βλέπουμε όμως ότι λυπούμε κάποιους ανθρώπους, για να μην μπογκρεμίζουμε, να κάνουμε πίσω και να μετανοούμε. Ο χριστιανός είναι πάντοτε ενώπιον του Θεού στα μάτια τα δικά του υποδοκιμασία. Και θα σας φέρω μικρά παραδείγματα για να καταλάβετε τι εννοώ. Μερικές φορές νομίζουμε, λέω παραδείγματος χάρη, ότι αν αστειευτούμε μπορεί να φέρουμε οικοδομή. Και βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό. Παρεξηγείται ο άλλος, στενοχωριέται. Πρέπει γρήγορα να μετανοήσεις και να μην το ξανακάνεις. Ή, λέω, ασήμαντα παραδείγματα. Ή, εάν συμπεριφέρεσαι πολύ φιλικά, προσέξτε το, όχι με αγάπη, πολύ φιλικά, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Γρήγορα να επιστρέφουμε. Αν συμπεριφερόμαστε με πολύ αγάπη, τότε το αποτέλεσμα είναι καλό, να συνεχίζουμε. Ο χριστιανός λοιπόν σε όλη του την πορεία, και δεν μιλάω μόνο στην εκκλησία, μιλάω τώρα γενικά με τη γυναίκα του. Πώς συμπεριφέρεται, της δημιουργεί χαρά ή λύπη? Αν κάνει αυτό, την κάνει και χαίρεται, να συνεχίσει. Αν κάνει τ' άλλο, την κάνει και λυπάται, να σταματήσει. Γιατί κάθε ένας άνθρωπος έχει διαφορετική συμπεριφορά και θέλει και δέχεται διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή όχι μόνο να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας εν γέννη, αλλά και κατηδίαν. Με ένα παιδί μπορείς να είσαι αυστηρός. Αντέχει την αυστηρότητα και του κάνεις καλό. Με το άλλο παιδί, αν είσαι αυστηρός, τον γκρεμίζεις. Σταματήσεις να μην είσαι αυστηρός. Άρα ο χριστιανός πάντοτε, αδελφοί. Και μην νομίζετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι μιλάμε τώρα για τους άντρες και τις γυναίκες. Το ίδιο ισχύει άσχετα αν το θυμά μας σήμερα περιορίζεται στους άντρες. Άρα λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση, αναγκαίο είναι να δοκιμάζεις τον εαυτό σου, στη συμπεριφορά σου τη χριστιανική, μέσα στην εκκλησία πρώτα. Φέρνεις οικοδομή. Άλλο παράδειγμα,
Κάποιος, δεν υπάρχουν τέτοια παραδείγματα εδώ, αλλά σας λέω διάφορες σκέψεις μου. Κάποιος θέλει να κηρύττει, του αρέσει να κηρύττει, αλλά δεν οικοδομεί. Δεν θα το επιδιώξει άλλη φορά. Του αρέσει να μοιράζει φυλάδια και οικοδομεί, να επιμένει σε αυτό. Του βλέπεις, δηλαδή διακρίνεις, είναι εύκολο στον άνθρωπο να διακρίνει πού τον οδηγεί ο Θεός, γιατί έτσι παίρνεις και οδηγία από το Θεό. Πού σε οδηγεί ο Θεός? Σε οδηγεί ο Θεός να προφητεύεις, έχεις χάρισμα, να συνεχίζεις εφόσον φέρνεις οικοδομή. Δεν φέρνεις οικοδομή, σταμάτα, περίμενε λίγο. Σε οδηγεί ο Θεός να κάνεις διδασκαλία σε κάποιους, σε κάποιους αδελφούς με το παράδειγμά σου μέσα από το Λόγο του Θεού? Υπάρχουν αδελφοί που μόλις πηγαίνει σπίτι ανοίγουν τη γραφή και διαβάζουν. Μερικοί που το κάνουν αυτό έχουν καλά αποτελέσματα, να το συνεχίσεις. Μερικοί όμως δεν έχουν καλά αποτελέσματα, αρχίζει και γίνεται σύγχυση, γίνεται ταραχή, σταμάτα το. Είμαστε συνεχόμενα υποδοκιμασία προσωπική, όχι έναντι των άλλων, προσωπική ενώπιον του Θεού. Και όταν σκέφτεσαι έτσι, τι είναι αυτό που ο Θεός μπορεί να με χρησιμοποιήσει να φέρω οικοδομή, να συνεχίζεις. Εάν βλέπεις όμως ότι δεν φέρνεις οικοδομή, αλλά φέρνεις ταραχή, να σταματάς. Και όπως είπαμε και το ξαναλέω, αυτό ισχύει και στην οικογένειά μας και στα παιδιά μας και στη δουλειά μας και στη γειτονιά μας, παντού. Όσο βλέπεις ότι υπάρχει οικοδομή, συνέχισε. Άλλος έχει το χάρισμα του Ευαγγελιστού. Πηγαίνει λοιπόν και ομολογεί τον Χριστό και βλέπεις ότι έρχεται καλό αποτέλεσμα. Άλλος δεν έχει το χάρισμα του Ευαγγελιστού. Ομολογεί και ο άνθρωπος αγριεύει. Σταμάτα, δεν είναι δική σου δουλειά αυτό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιμένω, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος οδηγείται από το Θεό και από το Πνεύμα το Άγιο που τον χρησιμοποιεί και τι του έχει δώσει ο Θεός κατάλληλο. Τι του έχει δώσει, τι όπλα ο Θεός του έχει δώσει. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά που ο Θεός του έχει δώσει προς ευλογία προχωράει ο άνθρωπος. Στα άλλα σταματάει και δεν παρεξηγείται με το Θεό, δεν παρεξηγείται και με κανέναν άλλον. Είναι πολύ σοβαρό να επιμένει σε κάτι που δεν στο έχει δώσει ο Θεός. Θέλω να γίνω κήρυκας. Μα δεν μπορείς βέβαια, παιδί μου. Δεν το έχεις το χάρισμα αυτό. Δεν το έχεις το χάρισμα αυτό. Θέλω να γίνω προφήτης. Μα δεν το έχεις το χάρισμα αυτό. Θέλω να γίνω ό,τι μπορείς να φανταστείς. Να μην το πούμε. Το έχεις το χάρισμα, προχώρα. Δεν το έχεις, σταμάτα. Σταμάτα. Και περίμενε να δεις ο Θεός προς τα πού θα σε στρέψει. Γιατί ο Θεός έχει ένα πολύ μεγάλο έργο για όλους μας. Και μάλιστα όχι μόνο ένα. Για όλους μας, αλλά πρέπει να το βρούμε. Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να βρεις τι είναι αυτό που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα, είναι αυτό που σε οδηγεί σε οικοδομή, για την οικοδομή των άλλων. Και προσοχή, όχι για την ευχαρίστηση τη δική σου, γιατί πολλές φορές εμάς κάτι που κάνουμε μας ευχαριστεί, αλλά τον άλλον τον γκρεμίζει. Δεν είναι το κριτήριο ότι σου φέρνει χαρά εσένα. Δεν μπορεί να σου φέρνει χαρά εσένα λόγω του ότι το επιθυμείς πάρα πολύ, γιατί σου ικανοποιεί την φιλοδοξία, σου ικανοποιεί τη ματαιοδοξία. Ξέρω εγώ, η καρδιά μας την απατηλεί υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Άρα λοιπόν το κριτήριο δεν είναι τι σε ευχαριστεί εσένα, το κριτήριο είναι τι οικοδομεί τον άλλον. Και προς τα εκεί θα προχωράμε, αδελφοί αγαπητοί. Ο πρώτος λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό του άντρα είναι αυτό, να δοκιμάζει τον εαυτό του, αλλά προσοχή, εάν είναι νεοκατήχητος δεν ισχύουν αυτά, γιατί στον νεοκατήχητο ο Θεός δεν τα δίνει, μη τυχόν και υπερηφανευτεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Περνώντας όμως σιγά σιγά ο καιρός, τότε αρχίζει ο Θεός και κοσμεί τον κάθε αδελφό και τον οδηγεί προς το δικό του το θέλημα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που μπορεί να είναι παγίδα είναι: πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, για να μην πέσει ισονιδισμό και παγίδα του διαβόλου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η έξωθεν καλή μαρτυρία. Και εδώ που τα λέμε, όταν λέει η Γραφή έξωθεν καλή μαρτυρία, εννοεί έξω από την Εκκλησία. Πιθανόν, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Όμως, εμένα μου αρέσει να πάρω αυτή την λέξη έξωθεν έξω από μένα. Πρέπει να πρώτα να έχω καλή μαρτυρία στη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου να λέει: ευχαριστώ Κύριε για τον άντρα που μου χάρισες. Μεγάλη δουλειά.
Και αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αν του το ζητάς. Ύστερα να έχω καλή μαρτυρία στα παιδιά μου. Να χαίρονται τα παιδιά μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τον πατέρα που μας χάρισες. Επίτα να έχω καλή μαρτυρία με τα αδέλφια μου. Τα αδέλφια μου να μην με βλέπουν και ταράζονται, αλλά με βλέπουν και να χαίρονται. Έπειτα να έχω καλή μαρτυρία στη δουλειά μου. Οι συνάδελφοι, έστω και αν είμαι αιρετικός όπως λέγεται, όμως να με αγαπάνε, να με εκτιμάνε, να με σέβονται. Να έχω καλή μαρτυρία στη γειτονιά μου. Ο χριστιανός πρέπει να έχει καλή μαρτυρία. Η καλή μαρτυρία όμως, αδελφοί αγαπητοί, είναι θέμα του κάθε ανθρώπου, αλλά είναι θέμα του Χριστού περισσότερο. Ο Χριστός θα σου δώσει την καλή μαρτυρία. Και το κύριο χαρακτηριστικό για να αποκτήσεις καλή μαρτυρία προς κάθε έναν έξω από σένα είναι ένα, αδερφοί αγαπητοί, η ταπείνωση. Στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να το δούμε και να το προσέξουμε, αγαπημένα μου αδέρφια, είναι στις παροιμίες, στη σελίδα 586 στο τρίτο κεφάλαιο, που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό εδάφιο και οδηγεί τον άνθρωπο στο να έχει καλή μαρτυρία έξωθεν. Και εγώ το έξωθεν, συγχωρέστε με γι' αυτό, θέλω να το θεωρώ έξω από τον εαυτό μου. Προς όλους, προς κάθε κατεύθυνση. Να έχω καλή μαρτυρία στα εγγόνια μου και στα εγγόνια μου. Να έχω καλή μαρτυρία στην πεθερά μου και στην πεθερά μου. Να έχω καλή μαρτυρία στα μικρά παιδιά, στα μεγάλα παιδιά, στους γέροντες. Ακούτε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι, γιατί την καλή μαρτυρία τη δίνει μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σε συστήνει. Γιατί, να σας το πω γιατί μόνο ο Χριστός, γιατί πολλά πτεωμένα πάντες. Και πολλά είναι τα λάθη που κάνουμε. Ποιος θα κρύψει τα λάθη μας, ποιος θα μας συστήσει και θα μας παρουσιάσει όμορφους, μόνο ο Χριστός. Και λέει η Γραφή στο τρία εδάφιο, τρίτο κεφάλαιο, τρία εδάφιο στο βιβλίο Παροιμίες. Έλεος και αλήθεια, ας μη σε καταλείπωση, δέσον αυτάς περί των τράχυλών σου, εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου, ούτω θέλεις ευρύ χάριν και εύνοια ενώπιον και του Θεού και των ανθρώπων. Εάν δηλαδή θέλεις, αδερφέ αγαπητέ, να βρίσκεις χάρη και εύνοια βεβαίως ενώπιον του Θεού αλλά και ενώπιον των ανθρώπων, δηλαδή να έχεις καλή μαρτυρία και από το Θεό αλλά και από τους ανθρώπους, εκτός από την ταπείνωση που είναι ο θεμέλιος λίθος για να βρίσκεις χάρη από το Θεό, είναι να περπατάς πάντοτε και να είναι βαθιά χαραγμένη στην καρδιά σου, χαραγμένα στην καρδιά σου δύο πράγματα. Η αγάπη και η αλήθεια. Και όταν λέμε αλήθεια, εννοούμε πρώτον το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και δεύτερον μακριά από κάθε ψέμα. Το ψέμα δεν σε συστήνει. Έτσι και πεις ψέματα, γκρεμίζεις όλη τη χάρη του Χριστού. Αλλά έτσι και λιγοστέψει και η αγάπη σου, πάλι χάνεις την εύνοια και τη χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν ένας αδελφός να μην αγαπάει το γείτονά του, να μην αγαπάει τους συναδέλφους του, να μην αγαπάει τη γυναίκα του, να μην αγαπάει τα παιδιά του, να μην αγαπάει τους αδελφούς του, να μην αγαπάει. Ο χριστιανός αγαπάει. Πρώτα το Θεό. Εξ όλης της καρδίας, ψυχής, διανοίας και δυνάμεως. Δεύτερον, των πλησίων του, σαν τον εαυτό του. Και τρίτον, τους αδελφούς, με την αγάπη μας αγάπησε ο Χριστός. Δηλαδή, εάν λιγοστέψει και διαπιστώσεις ότι λιγόστεψε η αγάπη σου προς κάποιο πρόσωπο, μη μείνεις εκεί. Πάει, χάθηκε η χάρις και η εύνοια και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Τρέξε, γονάτισε, εξήτησε, φώναξε, κράξε, κλάψε, ικέτευσε το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά σου με αυτή την αγάπη, ώστε αυτή η αγάπη να είναι το κίνητρο ενώπιον του Θεού, να σου χαρίσει εύνοια και χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Αλλά και αν διαπιστώσεις μέσα στη ζωή σου κάποια ψευδοδιδασκαλία, πρώτον, κάποια παράβαση ή ανομία από το Λόγο του Θεού, δεύτερον, ή κάποιο ψέμα μέσα στην προσωπική σου ζωή, τρίτον, μη στέκεσαι,
Μην ησυχάζεις, τρέξε. Τι να κάνεις, τρέξε, μετανόησε. Επέστρεψε στο Θεό. Ζήτησε από το Θεό έλεος χάρη να αλλάξει η καρδιά σου. Να αλλάξει η ψυχή σου. Και αδελφοί αγαπητοί, θα σας πω κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Ο Θεός αλλάζει καρδιές. Αλλάζει καρδιές. Εγώ έχω προσευχηθεί πολλές φορές για τις καρδιές, για μερικές φορές για την καρδιά του αδελφού μου. Λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, άλλαξε το αυτή την καρδιά, κάντο να μ' αγαπήσει. Κάντο να είναι ποιηκής μαζί μου, λάθη κάνω. Αλλά έχω προσευχηθεί και αλλιώς, Κύριε, κάμε να αγαπήσει τον άντρα της. Κάνε να ταπεινωθεί μπροστά στον άντρα της. Κάνε να αγαπήσει τη γυναίκα του. Κάνε να ταπεινωθεί μπροστά στη γυναίκα του. Και ο Θεός επεμβαίνει στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Και αν αλλάζει, αδερφοί αγαπητοί, τις καρδιές των ανθρώπων των άλλων, πόσο μάλλον τη δική μας την καρδιά. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν γεννήθηκε, είναι πολύ απλό, αλλά και πολύ σημαντικό. Όταν ήταν η μικρούλα η εγγονή μου, η Ανούλα, δεν με ήξερε καθόλου και δεν με ήθελε. Και στενοχωρήθηκα. Λέω, κοίταξε να δεις. Και πήγα και προσευχήθηκα. Και λέω, Κύριε, κάντε να μ' αγαπήσει το κοριτσάκι αυτό. Την άλλη μέρα έπεσε στην αγκαλιά μου και δεν μ' άφηνε. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Λέω, τόσο γρήγορα έκαμε σε επέμβαση, βέβαια, σε ένα παιδάκι. Κάνει γρήγορη επέμβαση ο Θεός. Σε έναν μεγάλο, πιο δύσκολα κάνει επέμβαση. Και όταν διαπίστωσα αυτό, λέω, Κύριε, κάντε να αγαπήσει τους γονείς της πιο πολύ. Πιο πολύ τους γονείς της και μετά εμένα. Να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Αδελφοί, ο Θεός, γιατί σας τα λέω αυτά, με τη χάρη του Χριστού, για να προσεύχεστε να αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων ο Θεός. Μπορεί να αλλάξει την καρδιά των συναδέλφων σας, μπορεί να αλλάξει την καρδιά του γείτονα, μπορεί να αλλάξει την καρδιά του άντρα σου, μπορεί να αλλάξει την καρδιά της γυναίκας σου, μπορεί να αλλάξει καρδιές. Και αν προσεύχεσαι με ειλικρίνεια, όχι με πονηριά, δηλαδή όχι για το συμφέρον σου, Κύριε, άλλαξε την καρδιά του για να μου κάνει αύξηση στο μισθό. Εκεί δεν κάνει δουλειά ο Θεός, δεν ενεργεί εκεί ο Θεός. Ο Θεός ενεργεί όταν προσευχόμεθα για την οικοδομή και για την δόξα του Θεού. Και επεμβαίνει ο Θεός. Εάν λοιπόν ισχύει αυτό, πρώτα προσευχηθώ για τη δική μου την καρδιά. Κύριε, κάνε με να αγαπήσω τη γυναίκα μου που πρέπει, αφού το λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά να μην την κάνω είδωλο μέχρι ορίου, γιατί αν την κάνω είδωλο μετά δεν μπορώ να έρθω στην εκκλησία. Κάνε με να αγαπήσω τα παιδιά μου, κάνε με να αγαπήσω τον συνάδελφο αυτόν που με εχθρεύεται, κάνε με να αγαπήσω τον εχθρό μου καθώς λέει το Ευαγγέλιο και θα δείτε αδερφοί πως ο Θεός θα εργάζεται την καρδιά μας και θα τη φέρνει εκεί που ο Θεός τη θέλει και έτσι θα εξασφαλίσουμε την έξωθεν καλή μαρτυρία ώστε να αποφεύγουμε στη ζωή μας να πέφτουμε σε ονειδισμό και στην παγίδα του διαβόλου. Πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, ο διάβολος κάνει παγίδες, βάζει παγίδες, να ξεφεύγεις. Και γιατί ξεφεύγεις, γιατί έχεις έξωθεν καλή μαρτυρία, γιατί σε συστήνει ο Θεός. Σε ονειδισμό. Εσύ που χριστιανός, που την έβρισες, που τον έδιρες, που τσακώθηκες. Είναι ο ονειδισμός και η παγίδα του διαβόλου, από στον πόλε το χριστιανός. Όταν όμως είμαστε περιφραγμένοι από την παρουσία του Θεού, γλιτώνουμε από όλα αυτά. Τα ξεπερνάμε. Μην παραλείπουμε, αδελφοί, λοιπόν, μέχρι τώρα δύο πράγματα. Πρώτον, την οδηγία του Θεού. Πού ο Θεός και πώς ο Θεός με χρησιμοποιεί για την οικοδομή των ανθρώπων. Και δεύτερον, τον έλεγχο μέσα στην ψυχή μου, εάν είμαι έτσι όπως με θέλει ο Θεός. Να βρίσκω δηλαδή χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Που είναι αναγκαίο, απαραίτητο για κάθε καλό χριστιανό. Χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αδελφοί αγαπητοί, θέλω να διαβάσουμε τώρα στη συνέχεια από την σελίδα 1077 που μιλάει πάλι για τους πρεσβυτέρους, αλλά έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον καλό χριστιανό. Πάρα πολύ σημαντικά. Πριν πάμε στις συγκεκριμένες μορφές των ανδρών χριστιανών προς τη γυναίκα τους, προς τα παιδιά τους και προς την εκκλησία. Τώρα μιλάμε το πέμπτο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε το πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, όπου ο Απόστολος Πέτρος ταπεινά, ο Απόστολος Πέτρος, ο πρώτος, θα τολμούσα να πω,
χριστιανός Απόστολος, εργάτης του Θεού μέσα στην Εκκλησία, αφού σε αυτόν ο Χριστός είπε «Σύσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου», απευθυνόμενος προς συμπεριζητέρους, δεν συστήνει τον εαυτό του σαν μεγάλο. Δεν είναι μεγάλος, δεν αισθάνεται μεγάλος. Και είναι πολύ βασικό και χαρακτηριστικό σημείο να ξεκινήσουμε από εκεί. Ποτέ μην επιτρέψεις στην καρδιά σου να αισθανθεί ότι είσαι μεγάλος. Είτε σαν πατέρας, εγώ είμαι το αρχηγός της οικογένειας. Ταπεινός, ταπεινός. Δούλος είσαι. Εγώ είμαι πρεσβύτερος, ταπεινός, ταπεινός σου. Υπηρέτης είσαι. Εγώ είμαι ποιμένας, ταπεινός, ταπεινός σου. Δούλος είσαι. Εγώ είμαι προφήτης, ταπεινός σου, ταπεινός σου. Υπηρέτης είσαι. Ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει. Πρόσεξε, μην τα χάσεις όλα αυτά. Εγώ είμαι καλός κήρυκας, ταπεινός σου, ταπεινός σου. Ο Κύριος είναι που μιλάει. Εγώ λοιπόν ο πρεσβύτερος, αυτός είμαι. Τίποτα άλλο λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ούτε λίγο περισσότερο, ούτε λίγο λιγότερο. Αυτός είμαι. Ένας δούλος, ένας υπηρέτης, ένας άνθρωπος τον οποίο κατά χάρη ο Θεός έκλεξε, γιατί τους είπε και τους διαβεβαίωσε ο Θεός, δεν εκλέξατε εσείς εμένα, εγώ σας εξέλεξα. Δηλαδή αν είσαι μέσα στην εκκλησία δεν είναι επειδή είσαι καλός, επειδή είσαι σπουδαίος, επειδή είσαι, έχεις κάτι το ιδιαίτερο, τίποτα, ντενεκές ξεγάνωτος είσαι, τίποτα άλλο δεν είσαι. Χάρη έκαμε ο Θεός. Και σε έφερε μέσα στην εκκλησία, σε κάθισε σε αυτό το κάθισμα και όσο κάθεσαι σε αυτό το κάθισμα ταπεινός, τόσο θα σε υψώνει ο Θεός. Γιατί τους ταπεινούς έχει ένα συνήθειο ο Θεός, τους υψώνει. Αλλά έχει και ένα άλλο συνήθειο, τους υπερηφάνους τους ταπεινώνει. Εάν λοιπόν κάθεσαι εκεί ταπεινά, σιγά σιγά ο Θεός θα σε συστήνει. Σιγά σιγά ο Θεός θα σε υψώνει, σιγά σιγά ο Θεός θα σε ευλογεί. Αν όμως, και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Πέτρος αυτό, αφήσεις την καρδιά σου να αισθανθεί ότι είσαι κάτι λίγο ιδιαίτερο, κάτι λίγο παραπάνω, τέλος πάντων είσαι εκείνος ο αδελφός τον οποίο ο Θεός χρησιμοποιεί κατά κάποιον ιδιαίτερο τρόπο κλπ. 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 Χάθηκες, φουκαρά μου. Τα χάσεις όλα. Ξανά από την αρχή, ξανά πίσω τελευταία σειρά. Τελευταία σειρά, πίσω-πίσω, να έρθει η σειρά σου πάλι, εάν μείνεις ταπεινός να σε υψώσει ο Θεός. Εγώ λοιπόν ο πρεσβύτερος, ακούτε τι λέει, δεν διατάζει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, παρακαλώ τους συμπρεσβυτέρους μου. Δηλαδή, Απόστολε Πέτρε, δεν έχεις εσύ εξουσία να διατάζεις, να κατευθύνεις, να διδάσκεις, να διοικείς? Δεν έχω τέτοιο πράγμα. Εγώ είμαι υπηρέτης και τώρα και πάντοτε. Εγώ είμαι μαθητής και τώρα και πάντοτε. Ο Χριστός έχει όλη την εξουσία μέσα στην Εκκλησία να δίνει εντολές, να δίνει διαταγές, να δίνει κατευθύνσεις, να κάνει διδασκαλία. Μην πείτε ότι είσαι διδάσκαλος. Ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Μην πείτε ότι είστε καθηγητής κανένας. Ένας είναι ο καθηγητής, ο Χριστός. Μην πείτε, μην ονομάστε κανέναν πατέρα. Πάτερ μου, ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Σεις τι είστε, αδελφοί. Και κάτι περισσότερο, πιο κάτω δηλαδή, δούλοι και υπηρέτες. Αυτό είσαστε. Με αυτή λοιπόν την απόλυτη επίγνωση ο Απόστολος Πέτρος, και μάλιστα στα γερατιά του σε μεγάλη ηλικία, που όλοι θα τον σεβόντουσαν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και το λόγο του όλοι θα τον ακούγανε με προσοχή. Πόσο ωραίο είναι, αδελφοί, πριν προχωρήσω να φτάσω σε αυτό το τρίτο σημείο. Το πρώτο λοιπόν είναι να μην αφήνεις την καρδιά σου να αισθανθεί ότι είσαι τίποτα ιδιαίτερο. Το δεύτερο είναι να μην αφήσεις την καρδιά σου να διατάξει, να κατευθύνει, να οδηγήσει. Και το τρίτο, αδελφοί αγαπητοί, πόσο ωραίο είναι να έχεις και να απολαμβάνεις το σεβασμό των αδελφών. Να σε σέβονται οι αδελφοί. Να σε σέβονται οι αδελφοί σαν νέο. Να σε σέβονται οι αδελφοί σαν όριμο, σαν γέροντα, σαν πρεσβύτερο, σαν προφήτη, σαν κήρυκα, σαν ευαγγελιστή. Να σε σέβονται. Και ο σεβασμός, αδελφοί αγαπητοί, δεν αγοράζεται. Να πω και κάτι άλλο, ούτε κερδίζεται. Ο σεβασμός χαρίζεται από το Θεό. Ο Θεός θα σε κάνει να απολαμβάνεις το σεβασμό των αδελφών. Δεν πιστεύω ότι όταν μίλαγε ο Πέτρος θα πεταγότανε κανείς να τον διακόψει.
Κανένας ανόητος, άσοφος θα το έκανε. Αλλά όλη η Εκκλησία όταν μίλαγε ο Πέτρος θα λέγανε για κάτι θέλει να μας πει ο αδελφός. Και τόσο ταπεινά μίλαγε, αδελφοί, να μας κάνει έτσι ο Χριστός όλους μας. Να απολαμβάνουμε ένας το σεβασμό όλων των άλλων αδελφών. Κάθε ένας από μας. Και τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, να ζούμε μέσα σε μια τέτοια κοινωνία. Κοινωνία χριστιανική, αληθινή. Λέει λοιπόν, εγώ λοιπόν ο συμπρεσβύτερος και κάτι άλλο όμως ακόμη. Και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, αυτή είναι η μαρτυρία μου. Αν έχω να ομολογήσω κάτι, λέει ο Απόστολος Παύλος, στις αδυναμίες μου καυχόμαι. Και ο Απόστολος Πέτρος, αν έχω να καυχηθώ κάτι, στα παθήματα του Χριστού καυχαίμαι. Αυτό είμαι, μάρτης των παθημάτων του Ιησού Χριστού. Όμως και κοινωνός της δόξης που πρόκειται να αποκαλυφθεί. Εδώ στη γη, μάρτης των παθημάτων. Εκεί στον ουρανό, κοινωνός της δόξης του Χριστού. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλα φανερά, όλα καθαρά, δεν έχει ήξεις, αφήξεις, μπερδεμένα πράγματα. Αυτός είναι ο πρεσβύτερος. Αυτός είναι ο καλός χριστιανός, αυτός είναι ο καλός αδελφός, αυτός είναι ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός σέβεται, αν μπορώ να το πω αυτό, χρησιμοποιεί, ευλογεί και μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου δοξάζεται. Τώρα το αντίθετο, περήφανος. Λάτε να σας πω τι θα κάνετε. Και αυτό το ξαναλέω, όχι μόνο μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σπίτι. Αυτό θα κάνεις, θα άκουσες γυναίκα. Αυτό θα κάνετε εσείς, θα ακούσατε παιδιά. Πάει αυτός. Είναι καλός χριστιανός. Θα τον διορθώσει ο Θεός. Πώς? Θα τον ταπεινώσει. Θα του αφαιρέσει εξουσία. Θα του αφαιρέσει σεβασμό. Θα τον μικρύνει. Για να δούμε όμως αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο αδελφός, ο λόγος του Θεού στην πραγματικότητα, τι μας συστήνει. Ποιμάνατε το μεταξύ σας πίμνιο του Θεού επισκοπούντες, μη αναγκαστικός αλλά εξουσίας, αλλά εκουσίως. Η πρώτη κατεύθυνση, η πρώτη οδηγία, η πρώτη συμβουλή, το πρώτο βήμα που έχει ανάγκη να κάνει ο πρεσβύτερος, ο καλός χριστιανός, όταν είναι καλός πρεσβύτερος και καλός χριστιανός. Όταν είσαι καλός πρεσβύτερος και καλός χριστιανός, πρόσεξε τώρα. Καλός οικογενειάρχης, πρόσεξε τώρα. Καλός πατέρας, πρόσεξε τώρα. Ό,τι κάνεις, θα το κάνεις με πολύ αγάπη και όχι με το ζόρι. Να φέρω παραδείγματα. Δεν θα παίρνεις το παιδί σου να το διαβάζεις με το ζόρι. Βαριέμαι, αλλά τι να κάνω, να μου το πεις, γάιδαρε, δεν διάβασες. Δεν γίνεται έτσι, αδελφοί. Δεν γίνεται έτσι. Ουχή αναγκαστικός, αλλά εκουσίως. Και μάλιστα επισκοπούντες. Με καλή επιμέλεια. Με φροντίδα. Δεν μπορείς τώρα τον αδελφό σου να το συμβουλεύεις με αδιαφορία και με το ζόρι. Δηλαδή, σε παίρνει ένας αδελφός τηλέφωνο γιατί έχει κάτι πρόβλημα. Τέλειωνε γρήγορα γιατί έχω και άλλες δουλειές να κάνω. Δεν είναι έτσι. Έρχεται ένας αδελφός και λέει, έλα να προσευχηθούμε σε παρακαλώ γιατί καίγομαι. Και μπορεί αυτό το οποίο τον καίει να είναι πολύ μικρό για σένα. Πολύ μικρό. Και ασήμαντο ίσως. Όμως γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει πονοκέφαλο, λέω. Λες τώρα για τον πονοκέφαλό σου, για τον πονοκέφαλό του. Έχει μια αγωνία, έχει ένα φόβο που δεν είναι και δικαιολογημένος. Θα πας με προσοχή, με όλη σου την αγάπη, θα κάτσεις κοντά του και ό,τι σου δώσει ο Θεός να κάνεις θα το κάνεις. Αλλά εκουσίως, όχι αναγκαστικός, θα επισκοπείς όλους όσους ο Θεός σου έχει βάλει δίπλα του. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες. Έχει συμβεί αυτό σε μένα. Μπορεί να έχει κάτι ο άντρας και να μην είναι σοβαρό. Μου πονάει το αυτί μου. Ένας αδερφός που του πονάει για το αυτί του. Και ήταν ιδιαίτερα έτσι ευαίσθητος. Έβαζε, αληθινό, αυτό είναι ένα αληθινό γεγονός μες στην εκκλησία μας. Έβαζε και ένα υγρό, πώς το λένε αυτό, κάτι έβαζε στο αυτί του.
Λοιπόν, βάλε μου, έλεγε στη γυναίκα του. Σκεφτείτε τώρα η γυναίκα του να λέει: αν χαθεί τώρα, δεν έχει την παθή από εδώ, περάσε με. Και να μην ήταν και αγενής, να μην το έκανε με αγάπη. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Με αγάπη, αδελφοί, θα επισκοπούμε. Με αγάπη θα υπηρετούμε. Με φροντίδα. Δεν μπορείς, άστο σε άλλον. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Άστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άστο σε άλλον. Άλλος θα το κάνει καλά. Βρες κάποιον, ευρέ αδελφέ, που να μπορεί να το κάνει. Δεν μπορείς εσύ. Βρες κάποιον που να μπορεί να το κάνει. Εγώ πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα και λέω: αυτό δεν μπορώ να το κάνω, Κύριε μου. Τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω. Πολλά πράγματα, γιατί μην νομίζετε ότι τα μπορούμε. Πολύ λίγα είναι αυτά που μπορούμε εμείς. Αλλά τώρα ποιος θα αναλάβει, Κύριε μου, τη νεολαία, τη μικρή που έχει έτσι μπερδευτεί. Ποιον να βάλω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Πάει, τέλειωσε. Προσευχόμουν. Ήρθε ο Θεός και μου λέει: αυτόν βάλε. Και είχε καλά αποτελέσματα. Ποιος θα αναλάβει τώρα το παιδί μου, ήταν ο Ντίνος μικρός. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Κύριε μου, προσευχόμουν. Να, ο Ανδρέας. Ανδρέα, έλα εδώ, σε παρακαλώ. Πήγαινε ο Ανδρέας ο αδερφός. Με πολλή αγάπη είχε καλά αποτελέσματα. Άλλη μια φορά, ποιο να βάλω, Κύριε μου, Αντώνης ο Ισέγε. Τον φώναζα. Πήγαινε ο Αντώνης, έχει καλά αποτελέσματα. Αδερφοί, αγαπητοί, δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε εμείς, ούτε να θεωρούμε ότι μόνο εμείς θα τα ξέρουμε. Να ομολογούμε ενώπιον του Θεού: αυτό δεν μπορώ να το κάνω, Κύριε. Δεν μπορώ να το πω εγώ, δεν μπορώ να το κάνω, δεν θα έχω καλά αποτελέσματα. Ή αν δεν ξέρω και δοκιμάζω, δεν έχω καλά αποτελέσματα. Αυτό ισχύει τώρα και για τον άντρα. Μπορείς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Πήγαινε στη γυναίκα σου, ρε γυναίκα, δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό, κάντο εσύ. Ή τι λες εσύ, πώς να το κάνουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα, δεν τα μπορούμε όλα. Έχουμε ανάγκη την προσευχή, αδερφή, και την οδηγία από το Θεό. Την κατεύθυνση από το Θεό, για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Το δεύτερο είναι μη δε ως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Είναι τρία, θα τα δούμε αυτά τα χαρακτηριστικά του καλού χριστιανού όταν είναι καλός χριστιανός ή του καλού πρεσβυτέρου όταν είναι καλός πρεσβύτερος. Πρώτα γίνουμε καλοί και μετά θα προχωρήσουμε στο έργο μας, στη δουλειά μας. Το ξαναδιαβάζω. Δεν λέω το μη δε έσωρο κερδός αλλά προθήμως, πάω πιο κάτω. Μη δε ως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Δεν δίνουμε εντολές, δεν κατακυριεύουμε. Δεν μπορείς να δώσεις εντολή στο παιδί σου να κάνει κάτι όταν εσύ δεν το κάνεις. Γι' αυτό τι λέει η Γραφή. Ο εκτελέσας και διδάξας μέγας θα ονομαστεί στον ουρανό. Πρώτα θα το κάνεις εσύ και μετά θα το διδάξεις. Πρώτα θα το κάνεις εσύ. Πρώτος εσύ θα εργαστείς πάνω σε αυτό. Ο καλός χριστιανός ενδιαφέρεται να οδηγεί την οικογένειά του, τα αδέλφια του κλπ. Με το παράδειγμά του, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορώ να πω σε κανένα από εσάς, μη βάζετε τηλεόραση στο σπίτι σας. Λέω. Μην ξαναβάλεις, ποιος εσύ θα μου πεις, εσύ, που μου λες τέτοιο. Όμως, δεν βάζω εγώ. Έρε, σπίτι μου δεν βλέπεις. Πηγαίνεις στο σπίτι του άλλου πρεσβυτέρου, δεν βλέπεις. Πηγαίνεις στο σπίτι του άλλου καλού αδελφού, δεν βλέπεις. Οπότε αυτόματα, αν σε ρωτήσουν, έχεις, δεν έχω. Και ο Θεός να μας δίνει αυτή την καλή μαρτυρία, αδελφοί αγαπητοί. Τύποι του ποιμνίου. Ή παραδείγματος χάρη, λέει η Γραφή, οι γυναίκες δεν πρέπει να στολίζονται με σκουλαρίκια, με βραχιόλια, με βαψίματα κλπ. Πώς θα γίνει αυτό, πρώτα στη γυναίκα σου. Μπορώ εγώ να πω στη γυναίκα του άλλου όταν η δική μου δεν ακολουθεί το λόγο του Θεού. Το κλείσω το στόμα και θα προσεύχουμε για τη γυναίκα μου και θα αγωνίζουμε για τη γυναίκα μου. Καλός χριστιανός λοιπόν είναι τύπος του ποιμνίου και ξέρετε αδελφοί μέσα στην εκκλησία υπάρχουν τύποι του ποιμνίου. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες που εγώ τις χαίρομαι, τις θαυμάζω. Ευχαριστώ το Θεό που είναι τύποι του ποιμνίου. Σαν σύζυγοι αγαπημένοι μεταξύ τους, ενωμένοι, ταπεινοί, φρόνιμοι με τα παιδιά τους. Έτσι να μας κάνει ο Θεός όλους. Τύποι του ποιμνίου, να τσακωνόμαστε. Μέσα στο σπίτι να τσακώνετε. Απάνω σε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, τον τσακωμό και την έρηδα μέσα στο σπίτι, θέλω να βρίσκω την ευκαιρία αυτή και θέλω να το τονίσω.
Προσέξτε αδελφοί αγαπητοί. Θα έρθει σε αντίθεση και με τον άντρα σου και με τα παιδιά σου και με τον αδελφό σου. Θα έρθει, είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε άγγελοι. Άνθρωποι είμαστε. Ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Θα έρθεις. Θα μάθεις όμως να μάθουμε αδερφοί ότι ο νικητής είναι αυτός που ξέρει και ταπεινώνεται πρώτος. Είναι αυτός που ξέρει και ζητάει συγγνώμη πρώτος. Αυτός που ξέρει και μετανοεί πρώτος. Αυτό να τον υψώσει ο Θεός. Και στους άντρες γι' αυτό και στις γυναίκες. Όσο πιο ταπεινά φέρεσαι μες στο σπίτι, τόσο πιο πολύ θα σε υψώνει ο Θεός. Θα σε υψώνει όμως. Για σκεφτείτε τώρα ένα ζευγάρι που να τρέχει ποιος θα ταπεινωθεί πρώτος. Τι χάρη θα βρει από το Θεό. Τι ευλογία από το Θεό. Αλλά και αν ο ένας δεν μπορεί να ταπεινωθεί, ο Θεός θα τον φτιάξει όταν εσύ μάθεις να ταπεινώνεσαι πρώτος. Τύποι λοιπόν του ποιμνίου. Τύπος για τη γυναίκα μου. Αφού εγώ δεν λέω ψέματα, πώς θα λέει αυτή. Αφού εγώ προσεύχομαι, πώς δεν θα προσεύχεται αυτή. Αφού εγώ διαβάζω, πώς δεν θα διαβάζει αυτή. Θα ελέγχεται. Τώρα σε αυτή την περίπτωση έχει γίνει τύπος η Άννα σε μένα. Η Άννα προσεύχεται πιο πολύ. Και ελέγχομαι εγώ. Ρε παιδί μου, λέω, η Άννα όλο προσεύχεται. Εγώ τώρα τελευταία τρέχω κι εγώ να προσευχηθώ. Είναι πολύ σοβαρό. Το έχω ζήσει, αδερφοί αγαπητοί. Έχω δει ανθρώπους που έχουν γίνει τύποι του ποιμνίου σε μένα και έχουν πολύ ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωή μου. Είχανε και έχουνε. Και ένα τρίτο, μηδέες χροκερδός αλλά προθήμος. Ο χριστιανός δεν περιμένει ανταπόδοση, δεν περιμένει κέρδος εδώ στη γη. Δεν θα γίνεις πρεσβύτερος για να βγάλεις λεφτά. Κανένας δεν πληρώνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Κανένας. 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 Θα μου πεις, δεν λέει η Γραφή. Λέει η Γραφή. Ότι πρέπει ο κήρυκας να ζει από το ποίμνιο. Λέει η Γραφή. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι πολύ καλύτερο. Όπως αδελφοί αγαπητοί λέει για τα χαρίσματα και λέει υπερέχουσα εδώ σας δεικνύω την αγάπη. Με αποτέλεσμα. Εάν δεν έχεις αγάπη και να λαλείς τα γλώσσα των αγγέλων, χαλκό σιχών και κύμβαλων αλλάζων. Πόστολος Παύλος λέει, εγώ το καύχημά μου να κάμω το Ευαγγέλιο αδάπανα, ποτέ δεν θα το χάσω. Και το καύχημά μου δεν είναι ότι κηρύττω, υποχρεωμένος είμαι. Γιατί μου ενεπιστέθησαν οικονομία. Είμαι υποχρεωμένος να κηρύττω. Αλλά το καύχημά μου είναι να μην πληρώνουμε για το κήρυγμα. Και πώς θα ζεις, Παύλο. Εργαζόμενος με τα δικά μου χέρια. Και πώς θα γίνεται αυτό. Θα περιμένω τη βοήθεια και την ευλογία του Θεού. Και προσοχή. Ο καλός χριστιανός δεν είναι τεμπέλης. Δεν είναι τεμπέλης ο καλός χριστιανός. Είναι εργατικός παντού. Και στην οικογένειά του και στο σπίτι του και στην εκκλησία και στα πνευματικά παντού είναι εργατικός ο καλός χριστιανός. Και ο καλός πρεσβύτερος. Δεν λέει τώρα θα με υπηρετείτε. Ο Χριστός δεν ήρθε να υπηρετηθεί, να υπηρετήσει. Και ο καλός χριστιανός δεν ζητάει να τον υπηρετούν, να υπηρετεί. Να υπηρετεί. Άρα λοιπόν, όχι με κέρδος, και μάλιστα μιλάει για εσχροκέρδια. Είναι φοβερό, αδερφοί, να λες, θα έρθω να προσευχηθώ στο σπίτι σου και θα μου δώσεις 10 ευρώ. Άκου, άκου, άκου πράγματα. Επειδή θα έρθω να προσευχηθώ θα μου δώσεις και επειδή είμαι και πρεσβύτερος σε μένα 50 ευρώ και επειδή είμαι και επιμένας 150 ευρώ. Έχουμε και τα ρήφα, μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο καλός χριστιανός δεν παίρνει λεφτά, δίνει αδελφοί από αυτά που πλουσίως ο Θεός του χαρίζει. Δίνει. Και αν ακόμη δεν έχει ευλογήσει ο Θεός, θα ευλογήσει ο Θεός. Γιατί ο Σπύρον με φιδωλία με φιδωλία θερίζει. Αλλά ο Σπύρον με αυθονία, και δεν το λέω εγώ αυτό. Αν το πω εγώ, μην με πιστεύετε. Το Ευαγγέλιο το λέει. Ο Σπύρον με αυθονία θα θερίσει. Και το έχω δει. Και δεν θα σε αφήσει σε αδυναμία ο Θεός. Όχι εσχροκερδός, αλλά προθύμος. Με προθυμία θα υπηρετείς τον Κύριο. Με προθυμία θα υπηρετείς τον αδελφό σου. Με προθυμία θα υπηρετείς την οικογένειά σου. Με προθυμία, παντού πρόθυμος αδερφέ. Και σας παρακαλώ, δοκιμάστε το Χριστό.
Έτσι λέει, το λέει ο ίδιος, δοκιμάσατε με. Και αν δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχαίω την ευλογία μου, ώστε να μην έχετε τόπο να τη βάλετε, μη με πιστέψετε. Δοκίμασε το Θεό. Ποιος δοκίμασε το Θεό, ευλογήθηκε αδελφοί. Ευλογήθηκε. Άνοιξε το σπίτι σου, άνοιξε την καρδιά σου, άνοιξε την τσέπη σου, άνοιξε το πορτοφόλι σου, άνοιξε το χρόνο σου, εργάσου, υπηρέτησε, πρόσφερε, οικοδόμησε και θα έχεις τα αποτελέσματα σπουδαία από τον ίδιο το Θεό. Καλός χριστιανός, αδερφοί αγαπητοί, είναι παντού καλός. Είναι καλός άνθρωπος πρώτα-πρώτα. Πολύ καλός άνθρωπος. Το αποτέλεσμα, όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον της δόξης. Τον αμαράντινον στέφανον της δόξης, όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν. Όχι τώρα. Μην νομίζω ότι τώρα θα λάβεις συρρίτια και καπέλο και εξουσίες και διακρίσεις. Τώρα τίποτα. Τώρα μαθητής, υπηρέτης και δούλος. Μαθητής του Χριστού, υπηρέτης και δούλος. Όταν όμως θα φανερωθεί ο Χριστός, τότε θα ακούσεις το «Εύγε δούλε, δούλε, δούλε». Όχι «Εύγε πρεσβύτερε», ούτε «Εύγε ποιμένα», ούτε «Εύγε προφήτη», ούτε «Εύγε ευαγγελιστή», ούτε «Εύγε διδάσκαλε». Αυτά όλα καταργούνται. Το μόνο που μένει, αδερφοί αγαπητοί, είναι η υπηρεσία μας, η προσφορά μας. «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», στα πολλά εστάθεις πιστός, στα λίγα εστάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Αμήν αδερφοί. Την άλλη φορά θα συνεχίσουμε πάλι με τους άντρες, γιατί πέρασε η ώρα και παραπονιόνται πάνω στο ίντερνετ ότι τραβάω την ώρα, και έχουν δίκιο βέβαια, δεν είναι καλό. Θα συνεχίσουμε με την πνευματική ζωή των ανδρών, όχι τώρα μέσα στην εκκλησία και ενώπιον του Θεού, αλλά μέσα στο σπίτι τους σαν σύζυγοι, μέσα στο σπίτι τους σαν πατέρες, μέσα στη δουλειά τους σαν υπάλληλοι και ό,τι άλλο μας δώσει ο Θεός. Αδελφοί αγαπητοί, έχω ένα ερώτημα για σας. Θέλετε να γίνουμε καλοί χριστιανοί? Θέλετε να γίνουμε πολύ καλοί χριστιανοί, άντρες και γυναίκες? Θέλετε να γίνουμε πολύ καλοί χριστιανοί? Εάν θέλετε, να προσευχόμαστε. Να προσεύχεστε οι γυναίκες για τους άντρες σας, να μας φτιάξει ο Θεός μια τέτοια καρδιά που να είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Και οι άντρες για τις γυναίκες τους, να φτιάξει μια τέτοια καρδιά που να είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Και να προσευχόμαστε και για τον εαυτό μας. Ο Θεός να μας χαρίζει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε στο λόγο του Θεού, ώστε να επιβλέπει ο Θεός με ευμένεια στην προσωπική μας, την οικογενειακή μας, την επαγγελματική μας, την εκκλησιαστική μας, σε κάθε φάση της ζωής μας. Ο Θεός να ευλογεί.